Και όπως φαίνεται, πρόβλημα χαρά δεν έχουμε μόνο στα σχολεία, αλλά έχουμε και στον υπόλοιπο χώρο, γενικότερο το πρόβλημα. Τι ακριβώς συνέβη με την καφετέρια που έγινε μία έκρηξη, παρατρίχα δεν είχαμε θύματα, καταστράφηκε όλο το μαγαζί και όπως λένε οι ιδιοκτήτες κιόλας δεν είχαν και κάποια σχέση με τον υπόκοσμο. Με τον έτσι. Υπόκοσμο, ναι. Έγινε η έκρηξη σε καφετέρια στο Νέο Ηράκλειο στις 3.30 τα ξημερώματα περίπου, ισχυρότατη έκρηξη. Μάλιστα την υπόθεση τη συγκεκριμένη ανέλαβε και η δίωξη εκβιαστών ασφάλειας Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι φανερώνει το στοιχείο αυτό ότι η ελληνική αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται ξεκάθαρα για χτύπημα στη συγκεκριμένη καφετέρια. Από την έκρηξη προκλήθηκαν πολύ μεγάλες ζημιές, όχι μόνο στην καφετέρια, αλλά και στον πρώτο όροφο του κτηρίου, όπως και σε διπλανό κτίριο και σε 4 οχήματα. Είναι ενδεικτικό ότι κομμάτια από το κτίριο εκτοξεύτηκαν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Μάρτυρες λοιπόν από την περιοχή, όπως και κάμερες ασφαλείας από το σημείο, φέρεται να δείχνουν έναν άνδρα με μοτοσικλέτα, όπου σταμάτησε έξω από το κατάστημα και άφησε μία τσάντα, πιθανότατα τον εκρηκτικό μηχανισμό. Το βλέπουμε κιόλας στο βίντεο. Στο βίντεο είναι η στιγμή που ο εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει στην καφετέρια. Και είναι ευκρινέστατα το οστικό κύμα που αποτυπώνεται και ο δυνατός ήχος της έκρηξης. Πρόκειται τώρα για ένα μαγαζί 20-25 ημερών, έτσι. Και ναι, όπως λένε, ναι, και όπως λένε οι ιδιοκτήτριες, δεν έχουν καμία σχέση με, θα τους ακούσουμε. Με τη νύχτα και με τον υπόκοσμο. Ναι, να τους ακούσουμε. Να ακούσουμε τι είπαν οι ιδιοκτήτες λοιπόν της καφετέριας. Παιδιά, τώρα τι να πω, δεν έχω να πω, 20 μέρες μαγαζί είναι, 20 μέρες μαγαζί, δεν έχουμε τίποτα, είναι 20 ημερών επιχείρηση, είμαστε αθλητές, δεν έχουμε καμία σχέση με τη νύχτα, με υπόκοσμο. Ήταν μία από τις ιδιοκτήτριες της επιχείρησης, υπάρχει όμως και μία μαρτυρία. Και πάλι από τύχη δεν θρυνήσαμε θύματα, γιατί είδαμε πεζοδρόμιο, κεντρικός δρόμος από επάνω πολυκατοικία, παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εκείνη τη στιγμή ένας περαστικός να περνούσε, αυτή τη στιγμή θα ήταν νεκρός. Ναι, μα και θα μπορούσε οποιοδήποτε περαστικός να περνάει εκείνη την ώρα και να θρυνήσουμε θύματα. Καλά, ήταν τώρα 3.30 τα ξημερώματα, λίγο δύσκολα, αλλά και πάλι κάποιος μπορεί να γύριζε από κάπου. Ναι, το κακό δεν αργεί να συμβεί. Να δούμε και την μαρτυρία. Η πρώτη εντύπωση ήταν η κατάσταση σοκ, γιατί δεν κατάλαβα. Ήταν τόσο έντονο το μπαμ, ειλικρινά, που με σήκωσε λίγο αυτό το κύμα από την έκρηξη. Κέπισαν τα πράγματα όλα πάνω μου και δεν κατάλαβα τι γίνεται. Πόλεμος ξεκίνησε, τι γίνεται. Και μετά δεν υπήρξε άτομο. Τίποτα, ούτε αυτοκίνητο, ούτε... Είδατε καπνούς, ακούσατε τζάμια να σπάνε. Να σπάνε τα τζάμια και ήταν πάρα πολύ έντονος καπνός και ήταν μια περίεργη μυρωδιά. Δεν ήταν μόνο για να καίγεται έτσι καπνός, ας πούμε, από χαρτί ή κάτι. Ήταν πολύ έντονη μυρωδιά από κάτι πλαστικό. Από πλαστικό. Δεν ακούσατε τίποτα, δεν μυρίσατε κάποιο αέριο κάτι. Όχι. Αέριο όχι. Όχι. Ήταν καμία σχέση με αέριο. Δεν είχε φλόγες, ήταν μόνο πολύ έντονος καπνός και πάρα πολύ στάχτη. Μάλιστα. Αυτή ήταν η μαρτυρία της γυναίκας. Όπως είπαμε, από τύχη δεν θρυνήσαμε θύματα. Λίγη ώρα μετά μπορεί να γινόταν το περιστατικό και να είχαμε κάποια θύματα. Τουλάχιστον δεν υπήρξαν θύματα, υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές.